Robot. robots uh, machines that come alive uh, feeling uh, that have conscience and uh, revolt against their creator has always been a favorite topic in cinema but in real life it is a source of questions what is machine what is human is it possible uh, a machine to operate as a thinking being does human uh, wit uh, is similar to artificial intelligence and conscious is a subproduct of uh, intelligence can a machine think of itself Susan uh, Schneider University professor, public philosopher, and uh, writer of Artificial You, Artificial Intelligence and Future of the Mind is uh, hosted uh, today in Athens Science Festival to give answers. Uh, she will talk to us about AI and the future of mind. Uh, uh, Susan Schneider will develop uh, the philosophical approaches of mind on uh, machines, focusing on ethical and social. Consequences uh, of this technology, which we tend uh, to uh, neglect, uh, because uh, the decisions on uh, machines in the future will tell a lot about what kind of people we are. We have Vasilis Tamatopoulos coordinating this conversation, uh, doctor of biomedicine technology. About the future of intelligence. She works for Congress for the development of artificial intelligence. She takes part in TV shows, but and also is a guest at various different conferences and also writes for various scientific reviews. In her latest author, Artificial Intelligence and the Future of the Mind, she examines the consequences of artificial intelligence on the mind. In her presentation, she will talk about the moral implications of this. Could people merge with artificial intelligence? Artificial intelligence and the future of the mind. Καθηγητά Σνάιντερ, ο λόγος είναι σε σας. Σας ευχαριστώ. Μ' ακούτε όλοι καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, καθώς και για την πρόσκληση μου απευθύνατε να βρίσκομαι σήμερα εδώ, έστω και εξ αποστάσεως. Πραγματικά αν υπομονούσα να επισκεφτώ την Αθήνα. Ας ξεκινήσουμε όμως ευθύ αμέσω. Σήμερα θα μιλήσω για το πρόσφατο βιβλίο μου που ονομάζεται «Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του νου». Και θα ξεκινήσω κάνοντα μία παρατήρηση. Και αυτή είναι ότι η εξέλιξη του εγκεφάλου ουσιαστικά περιοριζόταν από περιβαλλοντικέ και μεταβολικέ μεταβολικές απαιτήσει. Σε αντίθεση με αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει τις δυνατότητες του εγκεφάλου με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο γρήγορος και ταχύς από την βιολογική εξέλιξη. Και αυτό εγώ το ονομάζω σχεδιασμό του νου. Mind design. Ο σχεδιασμό του νου είναι ένα έξυπνο σχεδιασμό, μπορούμε να πούμε, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Αλλά εμεί και όχι κάποιο Θεό, ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αυτοί που σχεδιάζουν το νου. Αυτό που θα κάνω σήμερα στο πλαίσιο τη παρουσίασή μου είναι να διερευνήσω το θέμα τη συγχώνευση νου και μηχανή. Εγώ Κατά βάση είμαι φιλόσοφος, οπότε θα επικεντρωθώ στα φιλοσοφικά ζητήματα που κρύβονται πίσω από αυτό το θέμα και στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ε, λαϊκή κουλτούρα και γενικότερα σχετικά με την ε, δυνατότητα συγχώνευσης ε, τεχνητής νοημοσύνης και νου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσω για το τι σημαίνει συγχώνευση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και νου. Αυτή ήταν μία ιδέα που εισήγαγαν οι υπερανθρωπιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν ...τους βιολογικούς περιορισμούς μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας. Διακεκριμένοι υπερανθρωπιστές είναι μεταξύ άλλων ο Elon Musk, ο Nick Bostrom, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου για το μέλλον της ανθρωπότητας στην Εξφόρδη, ο Kurtz και ο Stephen Hawking οι υπερανθρωπιστές τείνουν να υιοθετούν έναν πολύ συγκεκριμένο ισχυρισμό σχετικά με την βελτίωση του ανθρώπου και το μέλλον του νου. Ξεκινούν με την ιδέα ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει υποστεί κάποια βελτίωση, και λένε ότι καθώς η τεχνολογία θα γίνει διαθέσιμη και εφόσον θα έχουμε την επιλογή να αναβαθμίσουμε το εγκέφαλό μας με επιπλέον γνωστικές και ενιολογικές δεξιότητες, έτσι στο τέλος, καθώς θα περνάει ο χρόνος, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι άνθρωπος, θα είναι ένας υπεράνθρωπος, post-human. Και αφού η τεχνολογία γίνει πάρα πολύ καλά, αυτό βεβαίω μπορεί να συμβεί σε 100 χρόνια από τώρα, και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα γίνει πολύ πιο έξυπνη από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι θα γίνουν ένα με την τεχνολογία. Ουσιαστικά θα φορτώνουν τον εγκέφαλό τους στο σύννεφο, στο cloud. Δεν θα έχουν κάποιο βιολογικό εγκέφαλο, καθόλου. Και έτσι θα γίνουν πάρα πολύ ευφύης, super intelligent. Αυτό είναι ένα σενάριο που προτείνουν οι υπερανθρωπιστές και είναι, μπορούμε να πούμε, ο οδηγός των φανατικών της τεχνολογίας για την επιβίωση στη γη. Σήμερα, εγώ βεβαίω θα εκφράσω κάποιε αμφιβολίε που έχω για αυτού του ισχυρισμού. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και διάφοροι τρόποι που μπορεί κάποιο να βελτιώσει τον εγκεφαλό του. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, να προβεί σε γονιδιακέ βελτιώσει. Δηλαδή, οι γονεί μπορεί να έχουν κάνει μια επιλογή για την γονιδιακή βελτίωση, αλλά δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα. Σήμερα θα επικεντρωθώ περισσότερο. σε μια ριζοσπαστική βελτίωση που βασίζεται στην προσθήκη chips στον εγκέφαλο. Τσιπάκια δηλαδή στον εγκέφαλο. Και όσο θα τοποθετούνται περισσότερα τσιπάκια στον εγκέφαλο, τότε ο βιολογικός εγκέφαλος μειώνεται και στο τέλος αντικαθίσταται από τα τσιπάκια. Θα ξεκινήσω με ένα πείραμα το οποίο έχω συμπεριλάβει και στο βιβλίο μου που ονομάζεται «Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του νου». Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο 2040 και μπαίνετε σε ένα εμπορικό κέντρο για το σχεδιασμό του νου. Βρίσκαστε λοιπόν εκεί σε αυτό το εμπορικό κέντρο και βλέπετε μια διαφήμιση τεράστια μπροστά σας που διαφημίζει όλες τις βελτιώσεις που μπορείτε να αγοράσετε μία βελτίωση ονομάζεται Human Calculator, δηλαδή ανθρώπινος υπολογιστής. είναι μία βελτίωση που μπορεί να σας εγκαταστήσει μαθηματική ιδιοφυΐα απλώς με την προσθήκη ενός μικροτσιπ. Ε, μία άλλη βελτίωση ονομάζεται Zen Garden, ο κήπος του Zen. Που σα βοηθάει να γίνετε πιο ήρεμοι και πιο αποδοτικοί. Δηλαδή, αντί να πρέπει να κάνετε διαλογισμό για χρόνια και χρόνια, αγοράζοντα αυτήν την βελτίωση, μπορείτε να ελέγξετε τι ιδέε σα και να γίνετε πιο ήρεμοι. Και πέρα από αυτέ τι δύο επιλογέ βελτίωση, υπάρχουν και πάρα πολλέ άλλε. Μπορείτε, με άλλα λόγια, να αγοράσετε, παραδείγματο χάρη, μία βελτίωση που θα σα βοηθάει να ελέγχετε την ψυχολογική σα κατάσταση. Είσαστε λοιπόν εκεί στην ουρά, περιμένετε και έρχεται κάποιο και σα λέει. Ακούω ότι γίνονται κάποιε κλινικέ δοκιμέ τώρα για μία πολύ συγκεκριμένη και ξεχωριστή βελτίωση. Ουσιαστικά πρόκειται για μία δέσμη βελτίωσεων που ονομάζεται Merge. Αυτή η δέσμη βελτίωσεων σα βοηθάει σταδιακά να επαυξήσετε και στη συνέχεια να μεταφέρετε όλε τι νοητικέ σα ικανότητε στο cloud, στο ίντερνετ, μέσα σε πέντε χρόνια, μάλιστα. Οπότε εσείς ουσιαστικά τι κάνετε, βάζετε ένα τσίπ στο εγκέφαλο, αντεκαθίσταται έτσι ένα μέρος του εγκεφάλου, το φορτώνετε στο cloud αυτό, στη συνέχεια προσθέτετε και άλλα τσίπ, 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 τσίπ και στο τέλος ο εγκέφαλό σας, ο αρχικός, δεν υφίσταται, τα πάντα βρίσκονται στο cloud και ο εγκέφαλό σας απλώς απαρτίζεται από πολλά τσίπ. Αυτό φαίνεται να λίγο τρελό. Έτσι δεν είναι. Αλλά ίσως στο μέλλον να μην είναι τόσο τρελό. Σκεφτείτε το. Αυτή η λύση προσφέρει μια ψηφιακή αθανασία. Μπορείτε να κατεβάσετε την συνείδησή σας και στη συνέχεια να φορτώσετε όλες τις μνήμες σας και όλο το εγκέφαλό σας σε ένα cloud θα υπάρχετε στο cloud και θα μπορείτε, θα μπορείτε να βρίσκεστε... οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Οι υπερανθρωπιστές, λοιπόν, αγαπούν πάρα πολύ αυτήν την ιδέα... δεδομένου ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ψηφιακή αθανασία. Και είναι μία ιδέα που επιτρέπει στους ανθρώπους... να πειράξει το μυαλό του και να αποκτήσει... απίστευτες δεξιότητες και ικανότητες... και να γίνει έτσι ένας υπεράνθρωπος. Ωραία. Να σα ρωτήσω όμω εγώ τώρα, εσεί θα επιλέγατε να βελτιώσετε τον εγκέφαλό σα με αυτόν τον ριζοσπαστικό τρόπο, θα αγοράζατε το merge. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέτω στο βιβλίο μου. Είναι μια ερώτηση που αφορά τι φιλοσοφικέ συνέπειε αυτού του ερωτήματο. Είναι κάτι, είπαμε, θεωρητικό, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ολοένα και περισσότερη επιρροή. Και δεδομένου ότι σκεφτόμαστε για το μέλλον, θα πρέπει λίγο να ανατρέξουμε και στο παρελθόν και να αναφερθούμε στο λάθος των Τζέτσον. Είναι τα κινούμενα σχέδια, η οικογένεια Τζέτσον, δεν ξέρω αν τα είχατε παρακολουθήσει. Είναι η οικογένεια Τζέτσον, είναι όμως και άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα του Star Wars. Σε αυτά τα κινούμενα σχέδια υπάρχουν οι χαρακτήρες οι οποίοι δεν έχουν υποστεί κάποια βελτίωση. Ακόμα και στο Star Wars οι άνθρωποι δεν έχουν υποστεί κάποια βελτίωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα ισχύει στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον η τεχνητή νοήμωση δεν θα αλλάξει μόνο τον κόσμο, αλλά θα αλλάξει και τον εγκέφαλο των ανθρώπων, όπως θα κάνουν και άλλες τεχνολογίες, όπως είναι η γενετική, η οποία θα μας επιτρέψει να γίνουμε πιο έξυπνοι. Βεβαίως όλα αυτά τα θέματα προϋποθέτουν πάρα πολλή σκέψη κυρίως για να επιληθούν τα ηθικά ζητήματα και οι ηθικές επιπλοκές των θεμάτων αυτών. Αλλά σας περιγράψω τώρα κάποιες υφιστάμενες τεχνολογίες. Πολύ πρόσφατα ο Elon Musk ίδρυσε μία εταιρεία η οποία έχει ως στόχο να συγχωνεύσει τους ανθρώπους με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή ονομάζεται NeuroLade. και πιστεύω ότι χρησιμοποιούν κάποια ζώα που γίνονται όλα αυτά τα πειράματα. Υπάρχουν βεβαίω και άλλε περιπτώσει, όπω είναι ο στρατό των ΗΠΑ, ο οποίο ασχολείται με αυτέ τι τεχνολογίε και υπάρχει και το ονομαζόμενο τεχνητό υπόκαμπο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επαναφέρουν τις αναμνήσεις τους. Γνωρίζουμε όλοι βεβαίω ότι οι αναμνήσεις και η μνήμη γενικότερα ως λειτουργία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, ύπαρξη του ανθρώπου. Γι' αυτό και αυτός ο τεχνητός υπόκαμπος και η τεχνολογία που αναπτύσσεται πίσω από αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικός για αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά. Πιστεύω επίση ότι η χρήση των μικροτσίπ σε διάφορε θεραπείε είναι αποτελεσματική και θεωρώ επίση ότι είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν επιλογέ στο μέλλον, αν θέλουν να γίνουν πιο έξυπνοι. Αλλά αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτό το ουτοπικό όραμα για το μέλλον πρέπει να τύχει προσεκτικού προσεκτική αξιολόγηση και εξέταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να επαυξήσουμε τον εγκέφαλό μα με αυτού του ριζοσπαστικού τρόπου, τουλάχιστον επί του παρόντο. Σε ένα άρθρο που, για τον New York Times. Αναφέρθηκα στα υπονομαζόμενα τα βάνια σχεδιασμού, τα design ceilings, τα οποία ουσιαστικά ορίζονται από την εξέλιξη ή ακόμα και μόνο από την τεχνολογία και είναι κατά βάση φιλοσοφικά. Βεβαίως η νευροτεχνολογία θα θέσει κάποια όρια, θα υπάρχουν όρια στην ιατρική όσο αφορά την ενίσχυση και βελτίωση του κεφάλου. Αλλά εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στα φιλοσοφικά θέματα. Είμαι φιλόσοφος και γι' αυτό επικεντρώνομαι σε αυτά. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο οι άνθρωποι έχουν λάβει υπόψη τα υποκείμενα φιλοσοφικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εγώ προτείνω ότι υπάρχει το ταβάνι της συνείδησης που βρίσκεται κάτω από την συνειδητή εμπειρία. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ταβανιού που ονομάζεται self-sealing, δηλαδή είναι το ταβάνι που θέτει ο ίδιος ο εαυτός. Εν συντομία λοιπόν θα αναφερθώ σε αυτά τα τρία είδη ταβανιού και ξεκινώντας λοιπόν από το, το ταβάνι της συνείδησης, το consciousness ceiling. Η συνείδηση είναι αυτό που μας επιτρέπει να αισθανόμαστε οι ίδιοι, να αισθανόμαστε άνθρωποι. Ξυπνάμε το πρωί, παραδείγματο χάρη, πίνουμε ένα φλιτζάνι καφέ ή δοκιμάζουμε λίγο κρασί. Όλα αυτά προκαλούν κάποια συναισθήματα, προκαλούν κάτι σε εμά και αυτά συνδέονται με την συνείδησή μα. Αυτή είναι η συνείδηση λοιπόν που μα επιτρέπει να αισθανόμαστε κάτι ξεχωριστό κάθε φορά που κάνουμε κάτι. Η συνείδηση, μπορούμε να πούμε, είναι η ποιότητα της εμπειρίας που βιώνουμε και που μένει χαραγμένη στον εγκέφαλό μας. Η ουσία είναι ότι μηχανές χωρίς συνείδηση, αν αυτές αντικαταστήσουν τις βιολογικές ευφύειες, τότε η μοναδικότητα του κάθε ενός θα εξαφανιστεί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας εφιάλτης. Θα είναι πραγματικά φρικτό να βλέπουμε τους ανθρώπους να συγχωνεύονται με τεχνητή νοημοσύνη, διότι αν οι μηχανές δεν έχουν συνείδηση, τότε η αντικατάσταση των ανθρώπων από τις μηχανές θα οδηγήσει στο τέλος της συνείδησης και άρα στο τέλος της ύπαρξης των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν είναι το ταβάνι της συνείδησης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είστε σε αυτό το εμπορικό κέντρο για το σχεδιασμό του νου και οράζετε το merge, δηλαδή αυτό το μικρό τσιπάκι που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε κάποια μέρη του εγκεφάλου σας και να μεταφέρετε τη συνείδησή σας στο cloud. Βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσο αφορά την ίδια την τεχνική αυτή. Αλλά ακόμα και αν εσεί θέλετε να αντικαταστήσετε μέρη του εγκεφάλου που βρίσκονται κάτω από την συνειδητή εμπειρία, ακόμα και αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό. Διότι αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση όπως σας είπαμε η συγχώνευση θα είναι πάρα πολύ κακή διότι τα microchip δεν είναι τα σωστά θεμέλια μια συνειδητή εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ότι αν συγχωνευτείτε με τεχνητή νοημοσύνη, θα απολέσετε τη συνείδησή σα. Δηλαδή, δεν θα έχετε την αίσθηση του εαυτού σα, δεν θα αισθάνεστε οι ίδιοι, θα είσαστε ουσιαστικά μία μηχανή χωρί συνείδηση και χωρί συνειδητότητα. Αυτό λοιπόν είναι το ταβάνι ή ένα στίχο, αν θέλετε, που σταματάει του ανθρώπου σε... από το να επιλέγουν βελτίωση με την τοποθέτηση μηχανών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα ήθελα να σα πω προ αυτό, αλλά δεν έχω το χρόνο. Γι' αυτό και θα περάσω απευθεία στην δεύτερη κατηγορία ταβανιού, το self-sealing, δηλαδή το ταβάνι του εαυτού, που διαφέρει από το ταβάνι τη συνείδηση. Το ταβάνι του εαυτού είναι πάρα πολύ απλό προ τη λογική του, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα σημείο πέρα του οποίου ο άνθρωπο προσπαθεί να βελτιώσει τον εγκέφαλό του, πάβει να είναι ο άνθρωπο που ήταν πριν. Διότι ο άνθρωπο έχει πλέον αλλάξει πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα και δεν είναι πλέον ο ίδιος. Πιστεύω ότι αυτή η ιδέα είναι κάτι που συζητιέται τον τελευταίο καιρό και πολλοί φιλόσοφοι έχουν αναφερθεί σε αυτή. Δεν έχω βεβαίως πολύ χρόνο να την αναλύσω, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι χάνετε όλες τις αναμνήσεις σας σε εν μία νυχτή, διότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Και έρχεται κάποιο και σας λέει ότι α, αν τοποθετήσετε αυτό το μικροτσίπ θα γίνεται και δεν θα έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Και σας λέει επίσης ότι θα μπορέσετε να αποκτήσετε νέες δεξιότητες. Αλλά αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα χάσετε τις παλιές σας δεξιότητες και τα παλιά σας ενδιαφέροντα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι ο παλιός αυτός πέθανε, έπαψε να ισχύει και να υφίσταται. Πιστεύω πω ναι. Γι' αυτό και ονομάζω αυτό το ταβάνι του εαυτού, διότι πέρα από αυτό το ταβάνι, ο εαυτό που είμαστε πάβει να υπάρχει εφόσον τοποθετηθούν αυτά τα microchip. Και βεβαίω κάποιο θα μπορούσε να μου θέσει το ερώτημα, ωραία, πότε ακριβώς πάβω να είμαι εγώ. Και αυτή είναι μια ερώτηση που προσπαθούν να απαντήσουν άνθρωποι σαν τον Έλλο Μάσκε όταν παρουσιάζουν κάποια οράματα για το μέλλον όπου πραγματοποιείται συγχώνευση ανθρώπινου νου και μηχανών. Βεβαίω υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία για τον εαυτό και για τον... τη φύση του εαυτού. Αλλά παρόλο που υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή ποιο είναι το σημείο πέραν του οποίου ο άνθρωπος πάβει να υφίσταται. Ας ολοκληρώσω όμως αυτή την παρουσίαση σχετικά με αυτό το σύμπαν των ευφυιών. Αν κοιτάξει κανείς το μέλλον του νου, θα πρέπει να έχει κατά νου ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την τεχνολογία δεν είναι το ίδιο με αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με την τεχνολογία. Ακόμα λοιπόν και αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα εμπορικό κέντρο για το σχεδιασμό του νου και να αγοράσουμε όλων των ειδών των βελτιώσεων, θα, μπορούσα, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε κατά πόσο πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και ως κοινωνία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς οι άνθρωποι θα ευδοκιμήσουν και πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι μπορεί πράγματι να επιτύχει η επιστήμη. Διότι δεν είναι ακριβώ σαφέ από επιστημονική απόψεω το κατά πόσο μπορούμε να αντικαταστήσουμε μέρη του εγκεφάλου που βρίσκονται κάτω από την συνειδητή εμπειρία. Και δεν είναι επίση καθόλου σαφέ από ηθική απόψεω το κατά πόσο θα έπρεπε να αλλάξουμε τι λειτουργίε του εγκεφάλου με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Και εννοώ ότι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον, ω ένα άνθρωπο που θέλει πραγματικά να γίνει πιο έξυπνο και να ζήσει και περισσότερο, πραγματικά θεωρώ ότι είμαι μία υπέρμαχο του υπερανθρωπισμού. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι δεν ακόμα ξεκάθαρο σε μένα κατά πόσο ένα ανθρώπινο νου μπορεί ή πρέπει να υπαυξηθεί με τρόπου που προτείνουν οι υπερανθρωπιστέ. Άρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επιπλέον, πιστεύω ότι τα θέματα τα οποία γύρονται σήμερα, θέματα στα οποία αναφέρομαι και στο βιβλίο μου, δεν περιλαμβάνουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι περιλαμβάνουν και ολόκληρο το σύμπαν. Εγώ ως επικεφαλής της βιβλιοθήκης της NASA μέχρι πρόσφατος και στη συνέχεια ως του κέντρου που καταπιάνεται με αυτά τα ζητήματα, θεωρώ ότι ό,τι άφτεται της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι που άφτεται του πλανήτη μας, της γης. Ό,τι έχει να κάνει με τις επαυξημένες ικανότητες του εγκεφάλου, με τη δημιουργία υπερβολικά έξυπνων μηχανών, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον πλανήτη μας αλλά και με το σύμπαν γενικότερα. Και πολλοί αστροφυσικοί θα σας πούν ότι η Γη είναι ένας πάρα πολύ νεαρός πλανήτης και ότι ο επόμενος πολιτισμός, ο πιο κοντινός τουλάχιστον από χωρικής απόψεως, μπορεί να είναι 50.000 χρόνια ...μεγαλύτερος από τον δικό μας. Οπότε... ...καλό θα ήταν ως νεαρός πλανήτης... ...να αναρωτηθούμε τι έχει συμβεί... ...σε αυτούς τους άλλους πολιτισμούς... ...οι οποίοι είναι 50.000 χρόνια μεγαλύτεροι. Τι έχει συμβεί μετά από αυτή την επάυξηση... ...των λειτουργιών, των εγκεφάλων... ...τι έχει συμβεί με την ανοτεχνολογία... ...τι έχει συμβεί με όλη αυτή την υπερβολική ευφυΐα. Συνεπώς... Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει να αναρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε με την τεχνολογία και τι όχι. Δεδομένου ότι όλα αυτά, όπως σας είπα, δεν αφορούν μόνο την εξέλιξη των ανθρώπων στη γη, αλλά και την εξέλιξη του σύμπαντος γενικότερα. Η ευφυΐα μπορεί να μετατραπεί κάποια στιγμή στο μέλλον σε μεταβιολογικό κατασκεύασμα και Συνεπώ υπάρχουν ερωτήματα τα οποία αφορούν την συνείδηση και το κατά πόσο αυτά τα μελλοντικά πλάσματα ή τα μελλοντικά κατασκευάσματα θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα το σύμπαν και την θέση μας σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά συναρπαστικά όσα μας είπατε. Σίγουρα πρέπει να ...βελτιώσουμε την εγκεφαλική μας λειτουργία για να κατανοήσουμε πραγματικά όσα μας είπατε. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις να σας απευθύνω. Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τις θεωρίες σας και τις απόψεις σας. Είσαστε πλέον πιο ανοιχτοί όσον αφορά τον πειρασματισμό με τεχνητή νοημοσύνη είσαστε πιο ανοιχτοί σε ιδέες που αφορούν την βελτίωση της ευφυΐας των ερευνητών και της έρευνα γενικότερα, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες. Η επιδημία μπορεί να έχει επιβραδύνει την έρευνα σε άλλους τομείς, δεδομένου ότι πλέον όλοι έχουν επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση αυτής, αλλά από την άλλη πλευρά έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την ψηφιοποίηση της ζωής μας. Πλέον εργαζόμαστε από το σπίτι και είμαστε ακόμα πιο εξαρτημένοι από τη σύνδεσή μας με το σύμπαν των υπολογιστών. Φαντάζομαι ότι οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας πρέπει να τα παγαίνουν πάρα πολύ καλά. Παράδειγμα, μπορεί να Λαμβάνουμε υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός ψηφιακού συναδρίου. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είμαι στην Ελλάδα και να βρίσκομαι εκεί μαζί σας, να σας συναντήσω. Αλλά ίσως ένα συνέδριο εικονικής πραγματικότητας όπου προσφέρετε εμπειρί, εικονικές εμπειρίες που προσωμιάζουν την πραγματικότητα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Βεβαίω, όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία συζητάμε πολλά χρόνια τώρα και πλέον βλέπουμε ότι έχουν επιταχυνθεί. Δεδομένου ότι πάρα πολλά έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας. Ο δικός μας εργασιακός χώρος έχει γίνει ένας εικονικός εργασιακός χώρος. Οπότε όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδεθούν αρμονικά με την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προσφέρουμε αψεγάδιαστε σε εικονικέ πραγματικότητε. Αλλά πέραν από τον ιό του SARS-CoV-2, μπορεί να υπάρξουν και άλλοι ιοί, όπω είναι οι ιοί των υπολογιστών. Που βεβαίω μπορεί να επηρεάσουν την συναλλαγή μα, είτε αυτή είναι διαζώσει, είτε είναι online. Οπότε όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προέκυψαν κυρίω λόγω τη πανδημία. Όσο αφορά το διστοπικό μέλλον και το πείραμα που περιγράφεται στο βιβλίο σας, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν έχουμε συγχωνευτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά, περνάμε όλο ένα και περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον έχει αλλάξει και ο τρόπος που επικοινωνούμε μεταξύ μας. Πλέον ο τρόπος αυτός βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλετε, και σε κάποιες λύσεις αυτής. Και οι άνθρωποι πλέον ε, έρχονται σε διάδραση με άλλους χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν πώς αυτό γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτό όπως σας είπα άπτεται της τεχνητής νοημοσύνης και γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα συγχωνευτεί με τη ζωή μας στο άμεσο μέλλον μέσω όλων αυτών των ε, λύσεων και εφαρμογών που χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι, πολύ καλή ερώτησή σας. Πιστεύω ότι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αν δεν επιληθούν αποτελεσματικά σήμερα, μπορεί να αποβούν καταστροφικά αύριο. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραδείγματο χάρη, ο καπιταλισμός της παρακολούθησης, με ανησυχή ιδιαίτερος. Παράδειγμα, για να μοιραστώ αυτές τις διαφάνειες μαζί σας στο συνέδριο, έπρεπε να δώσω στο Zoom το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις διαφάνειες και να καταγράφει οτιδήποτε προέβαλα στην οθόνη μου. Έτσι. Αυτό είναι αδιανόητο, αλλά παρόλα αυτά είναι χαρακτηριστική πρακτική αυτών των εταιριών. Οι εταιρείε αυτές βγάζουν χρήματα απλώς παίρνοντα τα δεδομένα μας. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό και επιχειρηματικό μοντέλο όσον αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας σήμερα αφορούσε τα δεδομένα που είχα στον υπολογιστή. Αύριο μπορεί να αφορά την ίδια τη σκέψη μου. Αύριο, στο μέλλον, είτε θα είναι σε 100 ή σε 10 χρόνια από τώρα, ποιος ξέρει, μπορεί να υπάρχει μια οικονομία δεδομένων σκέψης. Δηλαδή να γίνεται χρήση βιομετρικών συσκευών, ακόμα και να φοράμε κάποια, να έχουμε κάποια wearables βιομετρικά, τα οποία θα ελέγχουν την σκέψη μου. Το Facebook έχει ήδη μια συσκευή που σύντομα θα λανσαριστεί. Είναι ένα βραχιολάκι που έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες του Πανεπιστήμιου της Κολόμπια και ουσιαστικά αυτό το βραχολάκι εντοπίζει την κίνηση και την δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο τε... εικονική πραγματικότητα για να προσφέρει έτσι, η αψεγάδια στην πραγματικότητα, αλλά, όπω σα είπα, ελέγχει και παρατηρεί την κίνηση στον εγκέφαλο. Are using hands artificial intelligence. Με συγχωρείτε, αλλά ο ήχο πολλέ φορέ διακόπτεται. Είναι πάρα πολύ κακό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καινούρια και είναι γνώση που ακόμα δεν ξέρουμε πώς να την προσεγγίσουμε. Δεν είναι διαφανής. Ναι, υπάρχει αυτό το μικρό κουτάκι που πρέπει να τσεκάρετε όταν κάνετε logging on και να που λέει ότι ναι, δεν είμαι ρομπότ. Αυτό το σύστημα GPT-3, παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ καλό. Και αν είστε μαθητής, on... μπορεί να υποβάλεις μια ολόκληρη εργασία μέσω αυτού του συστήματος. Όλε αυτέ οι τεχνολογίε, όλε αυτέ οι λύσει και εφαρμογέ πρέπει να συνοδεύονται από νόμου και κανονισμού. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, θέματα τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξή, μπορεί να θεωρούν του εαυτού του μελλοντολόγου. Όμω, καλοί και οι μελλοντολόγοι, αλλά καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε σήμερα στο παρόν, στου νόμου και τι ρυθμίσει που πρέπει να διέπουν όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε κάποιε ερωτήσει από το ακροατήριο. Πόσο δύσκολο πιστεύετε είναι το γεγονός ότι η διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι πιο αργή από τις αλλαγές που διαδραματίζονται στον κόσμο μας. Επίσης, πόσο... Και πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι ψυχολογικοί φραγμοί που μπορεί να επηρεάσουν τι αποφάσει, δεδομένου τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει χιλιάδε θέσει εργασία στο μέλλον. Είναι πο... Δεν σα ακούω πολύ καλά, λέει η ομιλήτρια. Yeah, and, and very... Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την ενέργειά μας και την προσοχή μας στο να παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις. Τώρα όσο αφορά την ανεργία που θα προκύψει λόγω της ανόδου της τεχνολογίας είναι κάτι πράγματι το οποίο με ανησυχεί. Ξέρετε, η τεχνητή νομοσύνη και η ρομποτική θα αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Κάθε χώρα πρέπει να αποφασίσει πώς θα το προσεγγίσει αυτό το ζήτημα. Και με του παρόντος υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο νέε αγορές θα δημιουργηθούν λόγω της ανόδου της τεχνολογίας. Μακροπρόθεσμα, σίγουρα. Όταν όμως στο βαθύ βαθύ ορίζοντα η τεχνητή νοημοσύνη γίνει πιο έξυπνη από εμάς, τότε είναι πιθανό και πιστεύω ότι θα συμβεί, ότι οι άνθρωποι πλέον δεν θα είναι απαραίτητοι για την επιτέλεση μιας εργασίας. Ξέρετε, είναι κάτι σαν το καθολικό βασικό εισόδημα. Οι εταιρείε τεχνητής νοημοσύνης φορολογούνται. Οκ. Okay. Και ξέρετε, τα χρήματα πηγαίνουν στους ανθρώπους. Αν στο μέλλον δεν συμβεί αυτό, τότε οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Πότε πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί αυτή η τεχνολογική μοναδικότητα, singularity... Δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο singularity, ατομικότητα και ιδιαιτερότητα, τουλάχιστον όπως ε, την παρουσιάζουν σήμερα. Ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε αυτή την ιδέα θεωρούσε ότι η πάρα πολύ έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη θα επέλυε τα προβλήματα της ανθρωπότητας σε μια ανοιχτή Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι ότι θα προκύψει τεχνολογική ανεργία που θα είναι το αποτέλεσμα των επωνομεζόμενων συστημάτων γνώσης, Savan Systems, δηλαδή συστημάτων που είναι πιο έξυπνοι από εμάς σε, σε, με πολλούς και διάφορους τρόπους, τα οποία βεβαίως συστήματα έχουν και αυτά κάποια μειονεκτήματα και ελλείμματα. Δεν θα μιλάμε για μία και μοναδική πανέξυπνη τεχνητή νοημοσύνη, θα μιλάμε για συστήματα με τα ελλείμματά τους και τα μειονεκτήματά τους. Υπάρχω, πιστεύω επίσης ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιος, ένας παγκόσμιος εγκέφαλος Google. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει καμία ατομικότητα ή ιδιαιτερότητα που θα είναι προς όφελος των ανθρώπων. Αντιθέτως θα είναι μια δυστοπία, αν δεν είμαστε προσεκτικοί βεβαίως. Καλούμαστε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι θα μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος ή θα συνεχίσουμε χωρίς να δίνουμε σημασία. Κάποιος παραδείγματος χάρη θέλει να φορτώσει τον εγκέφαλό του στο σύννεφο. Τι θα κάνουμε εμείς. Θα είμαστε προσεκτικοί. Θα ακολουθήσουμε την τάση. Τι θα γίνει. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι προκειμένου οι άνθρωποι να ενισχύουν την ευφυΐα τους. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι η δημόσια λανθασμένη κατανόηση του φαινομένου αυτού. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι... Αν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν μια τεράστια ευφυΐα στον εγκέφαλό τους και να ζήσουν και περισσότερο, τότε εγώ προσωπικά δεν θα παγόρευα τι επιλογές που θα έχουν και αυτέ τι τεχνολογίε. Αυτό το ζήτημα του να φορτώνουμε τον εγκέφαλό μα στο cloud είναι ένα ζήτημα που αφορά το μακρινό μέλλον. Αντιθέτω, τα εμφυτεύματα στον εγκέφαλο είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο πιο άμεσο μέλλον. Ο άνθρωποι όπω ο Λίλον Μάσκ έχουν προβεί σε κάποιο είδου επαυξήσει. Και πράγματι έχουμε δει κάποιε λύσει αυτών των επαυξημένων ικανοτήτων σε πολλού τομεί τη ιατρική, όπω είναι παραδείγματο χάρη στη... στο... στον οφθαλμολογικό τομέα. Εγώ η ίδια είχα μία επέμβαση στα μάτια μου, η οποία έγινε και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένα χάρη σε αυτέ τι επαυξημένε ικανότητε που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά όπω σα είπα, αυτό το να φορτώνουμε τον εγκέφαλό μα στο cloud ανήκει στο μακρινό μέλλον στο άμεσο μέλλον θα έχουμε κάποιες άλλες πιο ανέμακτες εξελίξεις. Τώρα έχουμε τεχνολογίες που μας βοηθούν να μαθαίνουμε περισσότερο. Τι θα συμβεί στο μέλλον μας μας νοιάζει να συναντιόμαστε διαζώσεις, θα ήταν λυπηρό να μην μπορούμε. Το χειρότερο πράγμα με την πανδημία είναι ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε μαζί και πόσο μοναξιά νιώθει ο καθένας μας. Αυτό είναι λυπηρό. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να, δουνε δουν τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Δεν θα πρέπει να βιώσουμε ένα μέλλον που θα αποδηθούμε την ανθρώπινη υπόστασή μας στο μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη ε, θα α, μας βοηθήσει να ζούμε από, τους, από το σπίτι μας και έχουμε παραδείγματα από αυτά που έχω πει ο Έλλον μας, για παράδειγμα. Ε, κοιτάξτε, όλα αυτά ε, περί διασταύρωσης μηχανών και ανθρώπων και υγιών ε, δοτών. Ε, ε, ναι, ε, αυτό που προσπαθούν νομίζω να πούν είναι ότι ε, οι εξελίξεις θα βελτιώσουν το παγκόσμιο ανθρώπινο εισόδημα ε, ό, όταν θα πλέον, δεν θα υπάρχουν πλέον α, ίσως δουλειές για όλους. Το 1967 ο Τζον Νάτκιν είπε ότι η, 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 η γνώση θα μας αλλάξει στο μέλλον. Και βλέπουμε τώρα την, τα Google Analytics και πώς χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς λυπούμαστε, αλλά ο ήχος είναι πάρα πολύ κακός. Θα, τα πράγματα κατά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξουν. Το μέλλον μας το πιστεύω. Δεν σας άκουσα καλά λέει η ομιλήτρια, αλλά νομίζω ότι είπατε κάτι σωστό. Όσον αφορά την φιλοσο... τους φιλοσόφους και την εμπλοκή τους στην τεχνολογία. Πιστεύετε ότι θα συμβεί και με τους φιλοσόφους... Δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν και στο μέλλον να μελετήσουν την φιλοσοφία. Πιστεύω ότι η ηθική είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και την μαθαίνουμε κυρίως μέσω της φιλοσοφίας. Οπότε και στο μέλλον πιστεύω ότι η, η φιλοσοφία θα παίξει σημαντικό ρόλο, συμβουλευτικό ρόλο κυρίως των εταιριών, των κυβερνήσεων υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τομείς ενασχόλησης των ανθρώπων... οι οποίοι σπουδάζουν φιλοσοφία και κατ' επέκταση ηθική. Ε, ας πούμε, στον τομέα της μεταφυσικής και της φιλοσοφίας του μυαλού... η συμβολή των φιλοσόφων είναι πολύ σημαντική, βέβαια... Για να υπάρχουν εξελίξει σε αυτού του τομεί, θα πρέπει να υπάρξει και διάδραση μεταξύ των φιλοσόφων και των επιστημών και να δούμε ποιε είναι οι συγκλήσει που μπορούν να επιτευχθούν. Ε, γιατί το σημαντικό δεν είναι να πετύχουμε επιστημονικά πράγματα, αλλά οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνυπάρξουν ως οντότητες μεταξύ τους. Ε, η επιστήμη και ε, ε, η τεχνολογία, πώς μπορεί να εμπλέξει περισσότερο την κοινωνία ώστε να γίνει πιο δημοκρατική. Τι πιστεύετε γι' αυτό. Συγγνώμη δεν σας κατάλαβα λέει η ομιλήτρια. Πώς θα πείσουμε την κοινωνία να συμμετάσχει περισσότερο και τελικά να είναι οι άνθρωποι που θα αποφασίζουν για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος, γιατί η ηθική πρέπει να είναι μέρος της ατζέντα της επιστήμης. Και όσο περισσότερο εκπαιδευμένοι είναι οι άνθρωποι της επιστήμης, τόσο περισσότερο βάρος δίνουν στην ηθική διάσταση της των εξελίξεων. Και ε, επαφιέται σε όλους όσους επικοινωνούν ε, την επιστήμη ε, ή την ε, ηθική Όπω οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα, να εστιάζουν σε θέματα που θα βοηθούν την εκπαίδευση του κοινού και θα ενθαρρύνουν τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να υπάρχει και συνεργασία με φορείς των κυβερνήσεων, ώστε να υπάρξει μια εκπαιδευτική προσέγγιση ε, και ρυθμιστικές ε, παρεμβάσεις, ώστε να αποφύγουμε τις άρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι η κβαντική μηχανική και οι καινοτομίε τη, τα μεγάλα, τα big data, θα παίξουν ρόλο στο μέλλον, Θα είναι ένα πεδίο όπου πολλοί θα παρεμβαίνουν τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τώρα δεν εξελίσσονται τόσο γρήγορα. Το θέμα είναι και πρέπει να αναρωτηθούμε τι κερδίζεις αν χρησιμοποιείς την την κβατική μηχανική ή τα μεγάλα τα, τα big data η ε, ε, κυβερνήσεις βέβαια μέσω της κρυπτογράφησης προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπολογιστική έτσι ώστε να προστατευτούν και σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή και βλέπουμε εταιρείε που προσπαθούν μέσω της υπολογιστική να βρουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τις κοινωνίες μας όπως ας πούμε η άνοδος της θερμοκρασίας της γης Ε, οι ερευνητές οι ίδιοι ποιο ρόλο θα παίξουν νομίζετε ότι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν α, α, την πορεία τους οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. ...έχουν βαθιές απόψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Νομίζω κάτι είδα τις προάλλες στο Netflix για το social dilemma, το κοινωνικό δίλημα... ...και αυτό που βλέπουμε είναι ότι παρακολούθησαν τον καπιταλισμό που βασίζεται στην παρακολούθηση των α, συνηθιών των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες δεξαμενές σκέψεις α, που σε συνδυασμό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησαν να δούνε με τον τρόπο που λειτουργούν α, οι ίδιες κοινωνίες καταναλωτικά. Οι επιστήμονες που κολλάνε κάποιες στιγμές στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης ίσως νιώθουν άβολα για το πώς εξελίσσονται ίσως αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα μέσω του facebook για παράδειγμα Λυπούμαστε για ακόμα μια φορά αλλά δυστυχώς οι ερωτήσεις δεν είναι κατανοητές 100% Ε, και η ψηφιοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων, πώς σας φαίνεται, πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο. Και ότι αυτό που θα ήταν καλό είναι να σταματήσει... Ένα τελευταίο μήνυμα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Συγγνώμη λέει ο ομιλήτρια, δεν σας ακούω καλά. Ένα τελευταίο μήνυμα που θα θέλατε να... Συγγνώμη, ε, 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 αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Το μήνυμα που θα θέλω να δώσω είναι ότι ελπίζω να βρεθούμε από κοντά στο μέλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε έστω και εικονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.